Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το γήπεδο Γεώργιος Λουκαρέας, εδώ που για την 12η αγωνιστική κοντράρονται Ολυμπιακός Καλαμάτας και Εθνικός Μελιγαλά. Στη μεσαία γραμμή τώρα θα παίξουν πολύ όμορφα παίκτες του Μελιγαλά. Θα ξεφύγει από το προσωπικό του αντίπαλο. Θα βγάλει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κανελόπουλος το 1-0. Έρχεται ο Κανελόπουλος ύστερα από την πολύ όμορφη σέντρα από τα δεξιά από τον Καραγιάννη. Ήταν η προσπάθειά του που ξεπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Αργάνη. Έβγαλε και την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πετάχτηκε ο Κανελόπουλος για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Λιμπερόπουλου. Να κάνει το Ολυμπιακός Καλαμάτας Εθνικός Μελιγαλά 0-1 στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα ήταν Παπαδέας τώρα. Προσποιείται ο Παπαδέας, προσπαθεί να παίξει και το 1-2 με τον Τσαναλία. Το σούτ από τον Παπαδέα ψηλά, out όμως, άστοχο. Τα δεξιά θα βγει η σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα κρατήσει ο Παπαδέας, θα ανοίξει τα αριστερά του και τον Τσαναλία. Αυτός θα βγάλει και θα γίνει ένα ωραίο βολ πλανέ για το 1-1. Να λοιπόν που απαντάει στο 19ο λεπτό η ομάδα του Ολυμπιακού. Φέρνει το παιχνίδι στην ισοπαλία με ένα εκπληκτικό γκολ από τον Πέτρο τον Αργάνη, ο οποίος έπιασε μέσα από την περιοχή από το σημείο του πέναλτι. Το βολ πλανέ ύστερα από την όμορφη σέντρα από τον Τσαναλία. Εκεί έπεσε ο τερματοφύλακας, αλλά πέρασε μέσα από τα χέρια του Καλιντέρη, που προσπάθησε να αποσοβήσει το τέρμα, αλλά φάνηκε αδύνατο σε αυτό την όμορφο, σε αυτόν τον όμορφο συνδυασμό των παιχτών του Ολυμπιακού. Τα δεξιά τώρα ο Μελιγαλάς. Ο Μουρούσιας θα ανοίξει πίσω του για τον Παπαδόπουλο. Αυτός θα κάνει την μπαλιά, παράλληλα θα κόψει άμυνα όμως. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους, Πανταζής. Θα σκάψει, δεν προλαβαίνει ο Μουρούσιας να μπει στην πορεία της μπάλας. Από πλεονεκτική θέση ο Ηλίας ο Μουρούσιας. Από τα δεξιά τώρα η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Μαρούδας θα βγάλει τη σέντρα. Θα πεταχτεί όμως ο Κανελόπουλος στην πορεία της μπάλας. Σε κόρνερ θα πετάξει. Παπαδέας ύστερα από το πλάγιο. Παπαδέας έχει λίγο χώρο. Θα κάνει και το σουτ. Δεν ήταν κακό, αλλά πάνω ψηλά. Τα αριστερά τώρα ο Καραγιάννης. Ωραία θα προσποιηθεί ο Καραγιάννης επάνω στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Θα βγάλει και την παλιά. Εκείνο ο Κανελόπουλος θα γυρίσει το κορμί του. Το σουτ θα περάσει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λιμπερόπουλου. Καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Το φάουλ εκεί θα γίνει παράλληλα μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή θα ανακόψει η άμυνα του Μελιγαλά. Προτού φανεί πολύ απειλητικός ο παίκτης. Το φάουλ τώρα με τον Μπαστακό. Θα περάσει μπάλα κεφαλιά. Όμως υπάρχει offside στη συγκεκριμένη φάση. Ο παίκτης που έκανε την κεφαλιά. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Θα περάσει μπάλα παράλληλα. Προσπάθησε και να βρει τον Θεοδωρόπουλο. Δεν τα κατάφερε. Ελάς τώρα 1-1 πάντα παραμένει εδώ στο κύριο Λουκαρέας. Μπαστακός με χώρο θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα θα περάσει αρκετά έξω. Καλό σουτ όμως. Το ωραίο το 1-2. Πανταζής θα παίξει αριστερά Μουρούσιας. Στα δεξιά Μουρούσιας θα βγάλει παράλληλη παλιά. Θα βγει ο Λιμπερόπουλος για να μπλοκάρει την μπάλα. Να σταματήσει τη φάση. Ωραία θα δώσει την πάσα ο Καραγιάννης. Βαθιά προθετική παλιά τώρα για τον Μουρούσια από τα δεξιά. Θα μπει μέσα αυτός, θα συγκλίνει. Μουρούσια στο σουτ. Η μπάλα θα φύγει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λιμπερόπουλου. Καλή στιγμή εδώ για τον Μελιγαλά να μπει και πάλι μπροστά στο σκορ. Θανόπουλος. Ο Μπαστακός θα βγάλει την παλιά. Εκεί θα γίνει και το σουτ. Εντυπωσιακή επέμβαση. Δεν έχει τελειώσει η φάση Πανταζής. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Πολύ μεγάλη στιγμή στο σούτ από τον Κανελόπουλο. Εκτινάθηκε στην αριστερή του γωνιά ο Λιμπερόπουλος και απεσόβησε την παραβίαση. Με τώρα τον Αναγνωστόπουλο θα συγκλίνει, θα κάνει και το σούτ. Κόντρες ευνοούν παίκτες του Ολυμπιακού. Θα γίνει σέντρα. Εκεί το ανάποδο γύρισμα. Άτσαλο το διώξιμο από την άμυνα. Παρολίγουν και το αυτογκόλ εκεί από τον παίκτη του Μελιγαλά. Και πάλι από τα αριστερά είναι και ο Αναγνωστόπουλος. Θα βγάλει παράλληλη παλιά. Δεν θα ανακόψει εκεί ο Μακρινιώτης. Θα μαζέψει όμως στη συνέχεια. Να δούμε τώρα. Θα γίνει η μεταβίβαση στα αριστερά. Θανόπουλος θα κάνει και το σούτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η μπάλα από το σούτ του Θανόπουλου.
Ωραία, θα προσποιηθεί στη μεσαία γραμμή ο Αλεξανδρόπουλος. Θα ξεφύγει από τον προσωπικό του αντίπαλο. Έχει χώρο ο Κλέαρχος. Θα ανοίξει στα δεξιά τώρα για τον Θεοδωρόπουλο. Αυτός κάνει κάτι σαν σέντρα σουτ εύκολα στην αγκαλιά του Καλλιτέρη. Και πάλι στην επίθεση του Μελιγαλά. Θα γίνει κόντρα. Δύο βήματα πίσω. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Λιμπερόπουλος. Το φάουλ με τον Αλεξανδρόπουλο. Πολυμενέα κεφαλιά. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Καλλιτέρη. Μεγάλη στιγμή εδώ για τους γηπεδούχους με την καρφωτή κεφαλιά από τον προχόμενο Πολυμενέα. Έχουμε πει ήδη στις καθυστερήσεις, τρίτο λεπτό, θα απομακρύνει ο τερματοφύλακας, το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ψυχρολουσία εδώ στο Γεωργίο Λουκαρέας. Προηγείται και πάλι στο 93ο λεπτό η ομάδα του Μελιγαλά με τον Θανόπουλο. Να λοιπόν που δείχνει να παίρνει το παιχνίδι η ομάδα του Κώστα του Κλάδη. Στο 23ο λεπτό ήταν η φάση όπου έγινε το κόρνερ από τα αριστερά. Δεν έφυγε η μπάλα, δεν απομακρύνθηκε. Ήρθε από πίσω στο ημικύκλιο της περιοχής με δυνατό ευθύβολο σούτ ο Θανόπουλος να τη στείλει στην αριστερή γωνιά της εστίας του Λιμπερόπουλου για το Ολυμπιακός Μελιγαλάς 1-2. Τελευταίες προσπάθειες. Να δούμε αν έχει τα ψυχικά αποθέματα να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός. Όμως εδώ είναι ο Πανταζής, θα προσποιηθεί. Θα κάνει και το σούτ εύκολα, θα μαζέψει. Για την τελευταία ίσως σε φάση του παιχνιδιού, το πλάγιο, θα απομακρυνθεί η μπάλα, τρέχει εκεί να καλύψει και ο Καραγιάννης δεν δίνει το φάουλ βέβαια για τον Ολυμπιακό, πλεονέκτημα, θα γίνει κάτι σαν σέντρα, Πολυμενέα στο σουτ και το γκολ! 2-2, τι μάτς είναι αυτό! 2-2 στο 95 και τώρα λύγει το παιχνίδι από τον κύριο Ψιλοπαναγιώτη στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, πραγματικά στην εκπνοή. Έρχεται ένα σουτ φωτοβολίδα από τον Δημήτρη Πολυμενέα να κρεμάσει επί της ουσίας τον Καλλιτέρη και να φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία, που εν τέλει είναι και το πιο δίκαιο αποτέλεσμα εδώ στο Γεώργιος Λουκαρέας. Σήμερα προσπάθησαν και οι δύο ομάδες, έχασαν ευκαιρίες, έδειχνε να το παίρνει στο φινάλε ο Μελιγαλάς, όμως ο Ολυμπιακός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. 2-2.